Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί επίσημοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στο 5ο συνέδριο Security Project. Είναι η κορυφαία συνάντηση των επαγγελματιών και των ειδικών του χώρου της ασφάλειας στη χώρα μας, του τομέα της ασφάλειας στη χώρα μας. Το σημερινό συνέδριο είχε αντιμετωπίσει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι η βροχή που έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσατε όλοι οι ερχόμενοι εδώ πέρα με την κίνηση. Το σημαντικό όμως είναι ότι διεξάγεται υπό τη σκιά της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης κατά του κυρίου Παπαδήμου. Αυτό δημιουργεί κάποιες απώλειες, αφού ο κύριος Τόσκας και κάποιοι από τους επιτελείς του δεν κατάφεραν τελικά να είναι μαζί μας, είναι σε σύσκεψη στο Υπουργείο, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Ίσως βέβαια να είναι το έλασον, διότι ευκαιρίες θα υπάρξουν σίγουρα στο μέλλον να μιλήσουμε και να εκφραστούμε όλοι. Το μείζον είναι ότι επιθέσεις όπως αυτή δημιουργούν ένα έλλειμμα δημοκρατίας, ασφάλειας και ελευθερίας, διότι ελεύθερος είναι όποιος νιώθει ασφαλής. Δεν θα επεκταθώ στο συγκεκριμένο θέμα για να μην μακριλογήσω. Θα πω απλά πως όσες φορές η ελληνική αστυνομία αφέθηκε να κάνει τη δουλειά της μακριά από πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες, έγιναν θαύματα. Γι' αυτό άλλωστε, στην κλίμακα των αξιών του μέσου Έλληνα, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού, σε όλες τις σχετικές έρευνες, η Ελλάς βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις. Πριν από λίγο στο ξεκίνημα, παρακολουθήσατε ένα βίντεο που θα μπορούσε να είναι η επιτομή, το απάβγασμα του συνεδρίου. Αποτυπώνει λοιπόν την κεντρική ιδέα της φετινής διοργάνωσης του Security Project, με την οποία θέλουμε να αναδείξουμε το μήνυμα ότι ήρθε η ώρα της ασφάλειας. Ποιας ασφάλειας όμως, της ασφάλειας που θα έχει εξωστρέφεια, θα επικοινωνεί με τον κόσμο και θα επικοινωνεί με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο. Η ασφάλεια είναι δουλειά επαγγελματιών. Το σενάριο ήταν μια ιδέα του Βλάση Αμανατίδη και η υλοποίηση ανήκει στη Δήμητρα Κατερέλου. Ο Βλάσης άλλωστε και η ομάδα του έχουν επιμεληθεί το σύνολο του περιεχομένου του συνεδρίου. Νομίζω μάλιστα ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος προκειμένου να σας ενημερώσει λεπτομερώς για το τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε τις επόμενες δύο ημέρες μέσα σε αυτή την αίθουσα. Αφού λοιπόν σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας, θα τον παρακαλέσω να έρθει στο βήμα. Κυρίες και κύριοι, ο Βλάσης Αμανατίδης. Ευχαριστώ.